Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε σήμερα με τη νέα γενιά της Κύπρου που μας κάνει περήφανος διεθνώς. Η επιστήμονας Ξένια Μισκουρίδου, φιγουράρει ανάμεσα στα ονόματα της ευρωπαϊκής λίστας 30 under 30 του περιοδικού Forbes. Στην περίφημη λίστα του αμερικανικού περιοδικού συγκαταλέγονται άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών, που με την επίμονη δουλειά τους, τη διορατικότητα και την καινοτομία τους, κατάφεραν να διακριθούν στους τομείς που δραστηριοποιούνται. Καλή σας μέρα, κυρία Μισκουρίδου, και συγχαρητήρια για τη σημαντική αυτή διάκριση. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με φιλοξενήσετε και στην εκπομπή σας. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι η Ξένια Μισκουρίδου. Πού είναι τώρα, είστε ερευνήτρια στο Oxford. Ναι, είμαι στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο Τμήμα Πληροφορικής αυτή τη στιγμή. Και ασχολούμαι με τον τομέα της έρευνας, τη στατιστική και τη μηχανική μάθηση, το Machine Learning. Ναι. Ξένια, πες μας πώς γίνεται αυτή η λίστα, ποιος την καθορίζει, περνάτε από μια κριτική επιτροπή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον, πώς γίνεται? Υπάρχει, ναι, βεβαίως υπάρχει μια κριτική επιτροπή που αξιολογεί διάφορα προφίλ σε διαφορετικούς τομείς. Εγώ έχω διακριτή στον τομέα επιστήμη και υγεία. Και γίνεται αρχικά, ναι, μια αίτηση, ένα nomination πριν μερικούς μήνες και τα αποτελέσματα βγαίνουν όπως έχουν βγει πριν μερικές μέρες, που ήταν και για μένα έκπληξη. Δεν το ήξερα πριν, δηλαδή δεν με είχα ενημερώσει πιο πριν. Και έχει γίνει αυτή η μεγάλη τιμή και χαρά. Ναι. Και τι αυτό συνεπάγεται, Ξένια, για την πορεία σου την επαγγελματική, αυτή η διάκριση? Εντάξει, είναι σαφώς μεγάλη διάκριση, μια διεθνής αναγνώριση. Εντάξει, και το βλέπω προσωπικά όχι μόνο ως μια δική μου έτσι, διάκριση, αλλά είναι και η εκπροσώπηση της Κύπρου στον παγκόσμιο χώρο επιστημών, που αυτό είναι κάτι που είναι και δικός μου απότερος στόχος. Δηλαδή η προώθηση της Κύπρου στον τομέα της έρευνας. Ναι. Το πρόβλημα, Ξένια, όμως, είναι ότι οι νέοι επιστήμονές μας διαπρέπουν στο εξωτερικό, όχι στην Κύπρο. Μας κάνουν περήφανος, αλλά εξ αποστάσεως. Ναι, γι' αυτό πιστεύω όλοι μας καλό θα είναι να έχουμε στο νου να επιστρέψουμε. Ναι. Για να στηρίξουμε πιο ουσιαστικά το υπάρχουν εδώ μας, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες ανέλυξης. Από όσο βλέπω και παρακολουθώ, εγώ έχω δει τεράστια βήματα, τεράστιες αλλαγές στην Κύπρο, στον τομέα, ας μιλήσω, των επιστημών και της στατιστικής συγκεκριμένα, του machine learning που ασχολούμαι εγώ. Οπότε θεωρώ ότι όχι μόνο να είμαστε αισιόδοξοι, είναι μεγάλα τα βήματα που έχουν γίνει, υπάρχουν υποδομές. Είναι ουσιαστικά τώρα να υπάρχει θέληση, ομαδική συνεργασία, να προωθήσουμε και την Κύπρο στον τομέα των επιστημών και όχι μόνο, παγκόσμια. Ξένια, διαβάζω εδώ ότι έχει ως στόχο μοντέλα μηχανικής μάθησης για το κοινωνικό καλό και βοήθησε στον χαρακτηρισμό μιας νέας παραλλαγής του κορονοϊού και τον αντίχτυπό της στη Βραζιλία. Είναι κάτι, μια μελέτη, αντιλαμβάνομαι, που δημοσιεύτηκε στο Science. Ναι, αυτό. Πες μας λίγα περισσότερο λοιπόν, να καταλάβουμε. Να σας πω, βεβαίως. Ήμουν στο Imperial COVID-19 Response Team, στην ομάδα του Imperial, δηλαδή που ασχολήθηκε με όλες τις μελέτες για την παρακολούθηση του κορονοϊού. Αυτό ήταν σε ένα μεταδιδακτορικό που έκανα στο Imperial. Και εκεί ουσιαστικά μας είχε ανατεθεί η Βραζιλία ως χώρα για την οποία έπρεπε να μελετήσουμε το ρυθμό εξάπλωσης και να χρησιμοποιήσουμε, ουσιαστικά να κτίσουμε κάποια στατιστικά μοντέλα. Mm-hmm. Τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για εξαγωγή συμπερασμάτων για το τι είναι τέλος πάντων οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την έξαρση των κρουσμάτων, να κάνουμε κάποια πρόγνωση και τέλος πάντων να προτείνουμε πώς θα μπορούσε να αναχαιτιστεί αυτή η έξαρση και η εξάπλωση. Εγώ όμως σε αυτή την ομάδα και η δική μου η συνεισφορά ήταν στο κομμάτι της μεθοδολογίας, που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή στατιστική μεθοδολογία και μοντελοποίηση. Από αυτές τις δημοσιεύσεις είχαν βγει πολλά συμπεράσματα τότε για την κατάσταση εκτός ελέγχου στη Βραζιλία και επηρέασαν τόσο τις αρχές στη Βραζιλία όσο και τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας στο τι μέτρα έπρεπε να εφαρμοστούν. Και αυτό είναι εδώ που εστιάζει η Forbes. Λοιπόν, Ξένια, κλείνοντας και με τα συγχαρητήριά μας, θέλουμε να απευθύνσω ένα μήνυμα στη νέα γενιά.
που τώρα είναι στη διαδικασία, τώρα οι τελειόφοιτοι δίνουν και εξετάσεις, τα ναι. επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά και το πώς μπορούν και ήδη να διαπρέψουν, αν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Εμένα το μήνυμά μου είναι να μην τα βάζουμε ποτέ κάτω, να συνεχίζουμε, να προσπαθούμε, να πιστεύουν στον εαυτό τους οι νέοι και να βλέπουν μπροστά. Αυτό. Συνεχίζουμε, βλέπουμε μπροστά, πιστεύουμε και θα έχουμε να δούμε πολύ όμορφα πράγματα στο μέλλον. Μάλιστα. Ξένια, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψεις, να επαναπατριστείς και να βοηθήσεις εδώ, στον τομέα σου, για να γίνει ακόμα πιο γνωστή και η Κύπρος, αλλά και όλοι μας, να έχουμε τη νέα γενιά. Βέβαια, σε αυτό χρειάζεται ένας προγραμματισμός και μέτρα, αποφάσεις από την πλευρά της πολιτείας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ξανά συγχαρητήρια. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.